Η Ρωσία έχει αρχίσει να πουλά σιτηρά στο εξωτερικό μόνο σε ρούβλια και μόνο σε φιλικές χώρες. Έτσι, μετά το φυσικό αέριο, ήρθε η ώρα των τροφίμων για να ενισχύσουν το ρούβλι στην παγκόσμια αγορά νομισμάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος ρωσικός πάροχος υπηρεσιών εμπορίου και logistics στα αγροτικά προϊόντα. Ο επικεφαλής της United Grain Company, Δημήτρης Σεργέγεφ, έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως το πιο σημαντικό πράγμα για το οποίο επιδιώκουμε είναι η πλήρης εξάλληψη των διεθνών μεσαζόντων και η άμεση συνεργασία με τις χώρες εισαγωγής. Η παγκόσμια αγορά σιτηρών έχει πληγεί σκληρά από τη διακοπή των εξαγωγών από την Ουκρανία και άλλους μεγάλους παραγωγούς σιταριού, όπως είναι η Ινδία και το Καζακστάν. Μετά τα καύσιμα, ίσως δούμε τεράστιες ελλείψεις και στα τρόφιμα.